καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Συνεπίσης στο ραντεβού μας παραλάβαμε την σκυτάλη από τον Σάκη Μόσχη, από το Δελτίο Ειδήσεων και πάμε να τρέξουμε την επικαιρότητα σε μια εκπομπή Σταύρου η οποία είναι γεμάτη και αυτή τη φορά, πλούσια σε υλικό, ξεχωριστή καλεσμένη και είμαι σίγουρος ότι θα ακούσουμε ατάκες και θα βγάλουμε ειδήσεις που θα συζητηθούν. Καλύπτουμε τα πάντα απόψε. Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα φίλες και φίλοι τηλεθεατές, καλή εβδομάδα και από εμένα. Μία εκπομπή όταν έχει Παναγιώτη Ψωμιάδη, όταν έχει στη συνέχεια τον πρόεδρο της Προνακριτικής Επιτροπής για την υπόθεση του Νίκου Παπά, τον Σταύρο Κελέτση, βουλευτή Εύρου, και όταν κλείνει με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ από τις ΣΕΡΕΣ, τον Λευτέρη τον Αβραμάκη, νομίζω πραγματικά πως καλύπτει τα πάντα. Αλλά να μην χάνουμε χρόνο, γιατί ακριβώς. Ειδικά ο πρώτος καλεσμένος είναι γνωστός χήμαρος, ο Περιφερειάρχης της καρδιάς μας, Παναγιώτης Ψωμιάδης. Καλησπέρα κύριε Ψωμιάδη και καλή εβδομάδα. Εγώ να σε ευχαριστήσω, να εκφράσω το θαυμασμό μου, γιατί ήμουν ένας από αυτούς που το γνώριζαν από τη στιγμή που είχατε αποφασίσει να ξεκινήσετε αυτήν την τηλεοπτική παρουσία και προσπάθεια. Δεν φανταζόμουν, ειλικρινά, την εβδομαδία, θα έλεγα, πρόοδό σας, άνοδό σας, αλλά και το ταπεραμέντο που διακρίνει και τους δυο σας από διαφορετικό τομέα. Γι' αυτό και είστε οι απέναντι, γι' αυτό και διαφωνείτε σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και αυτό είναι το θετικό της δημοκρατίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ψωμιάδη. Ευχαριστούμε πολύ. Σταύρο, πρώτη ερώτηση δική σου, δικαιωματικά. Πρώτη ερώτηση δική μου. Ναι, θέλω πάρα πολλά να ρωτήσω τον κύριο Ψωμιάδη. Να αρχίσω όμως με μία αποτίμηση. Έχουμε 20 μήνες Νέα Δημοκρατία πλέον στην κυβέρνηση. Ιούλιος του 19 οι εκλογές, κοντεύουμε Ιούλιο του 21. Θέλω να το ρωτήσω, κύριε Περιφερειάρχα, τι βαθμό θα βάζατε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ιδιαίτερα όσο αφορά, για να τα πάρουμε ένα-ένα, στα θέματα της Θεσσαλονίκης για την υγειονομική και την οικονομική κρίση ή για τη διαχείριση, για την ακρίβεια θα μιλήσουμε αργότερα. Αλλά θέλω λίγο να δούμε εδώ, στη Θεσσαλονίκη, στην κεντρική Μακεδονία, ο Μητσοτάκης τι έκανε, τι δεν έκανε, αν δικαίωσε τις προσδοκίες σας. Κοιτάξτε, η υγειονομική διαχείριση δεν αφορά τη Θεσσαλονίκη, αφορά όλο τον ελλαδικό χώρο. Γι' αυτό θα μιλήσουμε και αργότερα. Θεωρώ ότι σε αυτό το τομέα έναν-έναν, ένα 7-8 αξίζει τη σημερινή κυβέρνηση, γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας, αλλά και στον παγκόσμιο χώρο. Σε ό,τι αφορά την Θεσσαλονίκη, δεν νομίζω ότι γίναν πολλά πράγματα. Ο κύριος Τζικώστας έφερε σε πέρα 2-3 έργα τα οποία τα είχαμε ξεκινήσει εμείς. Έγινε μια προσπάθεια από το Δήμο ιδιαίτερα στο θέμα της καθαριότητας και όχι μόνο. Αλλά αυτό που θα μπορούσε να μείνει, αυτό δηλαδή που εμείς κάναμε στην Ομαρχία και στην Περιφέρεια, δηλαδή αφήσαμε έργα για τα οποία θα μιλάνε οι επόμενες γενιές και δεν αναφέρουμε μόνο στα σχολεία, αναφέρουμε στον κόβο της λαχανοαγοράς που ξεκινήσαμε εμείς και τελείωσε ο Απόστολος, αναφέρουμε στο νέο νομαρχιακό περιφερειακό μέγαρο και αναφέρουμε σε πάρα πολλά αθλητικά και άλλα έργα υποδομών. Από εκεί και πέρα ως κυβέρνηση θα έλεγα ότι τρέχει όσο μπορεί το μετρό, αλλά θα με δικαιολογήσετε αγαπητοί φίλοι, ότι ήμουν ο μοναδικός και είμαι ο μοναδικός που λέω ότι το μετρό δεν πρόκειται να τελειώσει πριν από το 25-26. Πού το εστιάζετε αυτό, γιατί θεωρείτε δηλαδή ότι θα φύγει άλλα τουλάχιστον 3 χρόνια πίσω, τη στιγμή που διότι η κυβέρνηση εκτιμά ότι λέει για το 23. Δεν το βγάζω από το μυαλό μου. Είχα πριν φύγω από την περιφέρεια, ναι. Είχα μιλήσει με τους Ιταλούς τεχνοκράτες και αυτοί μου είπαν με τα ελληνικά δεδομένα κάπου εκεί υπολογίζουν, εξάλλου δεν το ήξερα κι εγώ, πριν λίγες μέρες το έμαθα. Θέλουμε ένα χρόνο να καθίσει το έδαφος, είναι ένα μετρό χωρίς οδηγό, είναι όλα ηλεκτρονικά και αντιλαμβάνεστε είμαστε σε μια σεισμογενή περιοχή, πρέπει να γίνουν πάρα πολλές δοκιμές. Εγώ επιμένω 25-26, εξάλλου ακόμα η Βενιζέλου δεν έχει ξεκινήσει. Εντάξει, ναι. Δεν έχει ξεκινήσει καν. Ναι,
Υπάρχουν όμως και μια σειρά άλλων έργων, κύριε Ψωμιάδη και Χρήστο, όπως για παράδειγμα το Flyover που προώθησε ο Πάρης Ομπίλιας. Υπάρχει το Θες Ιντεκ, μια πρωτοβουλία που ουσιαστικά την ανέλαβε ο Θόδωρος ο Καράγλου και την έτρεξε πάρα πολύ καλά. Ο Θόδωρος ο Καράγλου, που χαίρομαι γιατί δίπλα σου έχεις ένα από τους στενούς συνεργάτες, τον Χρήστο Τζαλικίδη, έκανε προσπάθεια, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι μόνος του ένας υφυπουργός εσωτερικών, υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Όλα από την Αθήνα εξαρτώνται. Τώρα αυτά τα έργα που είπατε με ξένες ορολογίες, λες και δεν έχουμε ελληνικές ορολογίες, θα μου επιτρέψεις να σας πω ότι εγώ προσωπικά δεν θα ζω. Εύχομαι εσείς που είστε νεότεροι να ζήσετε και να απολαύσετε και τη νέα περιφερειακή οδό, που ήταν πολύ εύκολο να μπούμε ένα μέτρο, 10 μέτρα μέσα στο Σεϊσού Τζάμπα Οικόπεδο και να κάνουμε μια πολύ μεγάλη περιφερειακή λεωφόρο. Μάλιστα. Αυτό το έργο όμως που λείπει, και το ξέρεις πολύ καλά Σταύρο Ραΐλογλου, γιατί 10 χρόνια και παραπάνω, 15 χρόνια θύτευσες και προσέφερες στην Ομαρχία και στην Περιφέρεια, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι το μόνο και μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο είναι η μαρίνα, είναι η επέκταση παλιάς παραλίας να ενωθεί με την καινούργια και μια μαρίνα, η πρώτη στα Βαλκάνια, αναφέρει όλο τον πλούτο της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Θα το λέω, δικαιώνομαι, χαίρομαι γιατί ο κύριος Πρωθυπουργός στη δεύτερη μέρα ανάληψης των καθηκόντων ήρθε στη Θεσσαλονίκη και είπε πρέπει να ξεκινήσουμε την επέκταση παλιάς παραλίας. Πέρασαν 2 χρόνια, θα περάσουν άλλα 20 χρόνια, δυστυχώς όμως κανείς δεν τολμάει. Δεν τολμάει να το αβάλει με το κράτος της Αθήνας. Είναι δυνατόν να παίρνεις το πλοίο από εδώ και να πηγαίνεις στη Μυτιλήνη 25 ώρες ή να πας 50 ώρες στην Κρήτη? Είναι δυνατόν? Ναι, για μαρίνα που λέει ο κύριος Ψωμιάδης όμως, προχωρούν διαδικασίες για την μαρίνα της Καλαμαριάς, κύριε Ψωμιάδη. Υπάρχουν αντιδράσεις από τους κατοίκους βέβαια. Και η Μηχανιώνα. Και της Μηχανιώνας που εξήγηλε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Τώρα εσείς είστε τι, είστε κυβερνητικοί εκπρόσωποι? Ειδικά εγώ δηλαδή, δεν θα αφήσω τη Θεσσαλονίκη και θα πάω στη Μηχανιώνα? Εμείς για Θεσσαλονίκη μιλάμε. Ναι. Έχει καμία σχέση η περιφερειακή οδός, η Εγνατία οδός με τη Μηχανιώνα? Η Μηχανιώνα συνδέεται με τα Βαλκάνια. Μιλάμε στη Θεσσαλονίκη, από Καλαμαριά μέχρι λιμάνι. Στο Μέγαρο Μουσικής, στο Μακεδονία Παλάς, μέσα στο λιμάνι. Για τέτοια μαρίνα, για μεγάλη μαρίνα μιλάω. Μάλιστα. Ναι. Έχετε αφήσει μια παρακαταθήκη έργων σημαντική στην κεντρική Μακεδονία και γενικότερα στην πορεία σας. Αυτό το έργο συνεχίζεται, είστε ικανοποιημένος εσείς? Κοιτάξτε, ικανοποιημένος θα ήμουν αν έβλεπα έργα. Βλέπω πολλές μελέτες να ετοιμάζει η διοίκηση της Τζικώστα. Πιστεύω αυτά κάποια μέρα να υλοποιηθούν. Εγώ γνωρίζω ότι όλα όσα έργα γίναν, ή αν όχι όλα, κάποια μεγάλα έργα, είναι συνέχεια των δικών μας έργων. Σας είπα, ο κόμβος Λακαναγοράς, ο κόσμος Ποτίδιας Κασανδρίας, το νέο νομαρχιακό περιφερειακό μέγαρο, η εξωτερική της Κατερίνης, που σε μισό λεπτό, σε ένα λεπτό πας από την Εθνική Οδό στην παραλία, ο δρόμος της εξωτερική της Αρνέας. Κάναμε 450 αθλητικά έργα. Κάναμε 10 γεφύρια στην περιοχή του Λαγκαδά, στο επαρχείο Λαγκαδά, επαρχείο τότε. Κάναμε τεράστια έργα τα οποία δυστυχώς δεν θα τα ξαναδεί η Θεσσαλονίκη. Γιατί πήγαινα με τσαμπουκά στην Αθήνα, διεκδικούσα και έπαιρνα χρήματα από την κυβέρνηση Καραμαλή. Και φυσικά εδώ τα υλοποιούσαμε. Υπάρχουν και πρέπει όμως με την ευκαιρία να σας πω, επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά εις βάρος των αδελφών Ψωμιάδη και άλλων συνεργατών, ότι υπάρχει πρόταση σήμερα του εισαγγελέα, σήμερα πριν 2 μήνες, να πάψει οποιαδήποτε δίωξη τον αδελφό Ψωμιάδη. Ναι, αλλά 10 χρόνια εμείς καταστραφήκαμε κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά. Και μετά από 10 χρόνια ένας παντελονάτος εισαγγελέας έρχεται και λέει να πάψει κάποια οποιαδήποτε δίωξη. Αυτό μας χαροποιεί. Πότε περιμένετε εξελίξει το θέμα αυτό, κύριε Ψωμιάδη? Τις επόμενες εβδομάδες. Α, τώρα αυτό, αν συμβεί, αν δηλαδή έχουμε πάψει τον διώξεο εναντίον σας, αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά επιστρέφετε και στο πολιτικό παιχνίδι. Να θυμίσουμε ότι έχετε τεθεί σε αργία από το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς
παραμένετε επικεφαλής του Συνδυασμού Δύναμη Πολιτών στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης. Άρα, να περιμένουμε, σε περίπτωση που όλα πάνε καλά για εσάς, μια εκ νέου ενεργοποίησή σας. Πρέπει να σας πω ότι ήδη το νέο νομοσχέδιο του κυρίου Βορύδη πιθανόν να περιλαμβάνει και το δικό μας θέμα, να επανέλθουμε στα καθήκοντά μας. Από την άλλη, παρόλο ότι εμείς δύο χρόνια ως Δύναμη Πολιτών στηρίζουμε ό,τι θετικό, και είναι πολλά τα θετικά της δίκης, ετούτης μία φορά δεν έχω κληθεί από την TV100, δεν έχω κληθεί από τον κύριο Δήμαρχο να πω τις απόψεις μου, τις εμπειρίες μου, τις προτάσεις μου, όχι μόνο εγώ, αλλά και άλλοι επικεφαλής. Θα γνωρίζετε ότι εγώ επί σειρά ετών είχα συνεργασία με τους συναδέλφους αντιπάλους εισαγωγικά, πέρα ενός. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Τώρα, αν επανέλθω, κύριε Ραΐλογλου, δηλώνω μάχημος, δηλώνω παρόν, δηλώνω δίπλα στην κοινωνία. Δεν έχω σταματήσει εδώ και 8 χρόνια να είμαι δίπλα στον πολίτη, στα προβλήματα, στην αγωνία, στον πόνο, στη χαρά. Από εκεί και πέρα είναι θέμα άλλων προτεραιοτήτων. Δεν αποκλείω και την κεντρική πολιτική σκηνή και δεν αποκλείω να επανέλθω και στην αυτοδιοίκηση. Φυσικά δεν νομίζω για το Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά πιθανόν, διότι τα πέρασα όλα τα οφίσια, δεν έχω ανάγκη από δόξα, να επανέλθω υποψήφιο σε ένα μικρότερο Δήμο της Θεσσαλονίκης. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Είτε δυτικά, είτε ανατολικά. Είτε ανατολικά. Έχει πεδίο δράσος, αλλά και δυτικά. Και μην ξεχνάτε ότι η δύναμη μεγάλη του Παναγιώτη Ψωμιάδη ήταν δυτικά. Όταν εγώ έπαιρνα 60-70%, όλοι οι άλλοι έπαιρναν το 30%. Τώρα περίμενε. Για να διαβάσουμε τη δήλωση του Παναγιώτη Ψωμιάδη, δυτικά είναι συγκεκριμένη δήμη. Δεν είναι πολύ. Μετρημένη στα δάχτυλα του ενός χεριού. Εντάξει, ο κύριος Κυρίζουγλου είναι ένας πανίσχυρος δήμαρχος. Δεν νομίζω ότι πρέπει να δημιουργήσω τώρα αναταραχή εκεί. Αλλά υπάρχουν και άλλοι δήμοι. Υπάρχει ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου. Πολύ ισχυρός Δήμος. Ο Δήμος Ευόσμου Κορδελιού, ο οποίος είναι ένας τεράστιος Δήμος και έχει πληθώρα δράσεων, είναι ένας Δήμος τον οποίο, εντάξει, με προβληματίζει όχι σήμερα, αλλά και θα έλεγα πολλά χρόνια. Όταν με παρότριναν φίλοι να καταλήξει η καριέρα μου σε αυτόν τον Δήμο. Αλλά ειλικρινά σας λέω, αυτή τη στιγμή η λέξη πολιτική δεν είναι στην προτεραιότητά μου. Εντάξει, δεν είναι, αλλά κύριε Ψωμιάδη, τα κουκιά είναι μετρημένα. 8 Οκτωβρίου του 2023 έχουμε δημοτικές περιφερειακές εκλογές. Και το καλοκαίρι του χρόνου τέτοια εποχή θα πρέπει να έχουν καταρτιστεί ψηφοδέλτια, να έχουν ανακοινωθεί υποψηφιότητες. Άρα δεν είναι πολύς ο πολιτικός χρόνος. Κύριε Ραϊλόγλου, παρόλο ότι είστε φορμαρισμένοι και οι δύο, κάθε εκπομπή λέτε και πάτε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης δεν χρειάζεται 2 χρόνια δράσης για να επανέλθει. Και ένας μήνας μου αρκεί. Αφήστε να κάνω την έκπληξη. Μέσα σε 20 λεπτά μην θέλετε να πάρετε, να αρπάξετε την είδηση. Είναι καλά προπονημένος ο Παναγιώτης Ψωμιάδης. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εγώ καταλαβαίνω πως αν τελειώσει με τις δικαστικές περιπέτειες και κρεμότητες που έχει ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, επιστρέφει πολύ δυνατά στον πολιτικό στίβο. Ναι. Και τον βλέπω εκεί στην πλατεία του Κορδελιού να πίνει καφέ. Όχι, υπάρχουν και άλλοι δήμοι. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Και ανατολικά, μην μένετε και εκεί. Είναι μία, η Καλαμαριά. Τι ανατολικά. Κάτσε. Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα. Στο Θερμαϊκό είναι ο φίλος του ο Γιώργος ο Σαμασλής. Αποκλείεται να πας στο Θερμαϊκό. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Η Νέα Δημοκρατία. Μήπως έχει παγώσει η εικόνα. Όχι. Νέα Δημοκρατία του σήμερα έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Ορίστε. Όχι, δεν είναι παγωμένη εικόνα. Εγώ πάγωσα από αυτά που λέει ο κ. Ραΐλογλου. Για τον κύριο Σαμασλή. Επιμένει δυτικά και εγώ λέω και ανατολικά και η περιφέρεια. Θέλω να προσφέρω. Δεν πάω εγώ να γίνω σταρ. Σταρ ήμουνα. Σταρ ήσασταν, αλλά επειδή είστε ένα πρόσωπο το οποίο είναι, αν έχει κερδίσει κάτι, είναι την αγάπη και την εκτίμηση ενός πολύ σημαντικού κομματιού της κοινωνίας.
Έχετε ορκισμένους φίλους και ορκισμένους εχθρούς. Είναι σαφές. Είναι πολύ λίγοι, είναι πολύ λίγοι αυτοί. Αφήστε. Ναι, όχι. Αλλού θέλω να καταλήξω ότι οι επιλογές σας αφορούν πάρα πολύ κόσμο, κύριε Ψωμιάδη. Είναι ωραία, αφήστε τον αυτό. Κύριο Τσαλικίδη. Την είδηση την βγάλαμε, πάντως ότι επιστρέφει. Η δικιά μου ερώτηση είναι η εξής, κύριε Ψωμιάδη. Η Νέα Δημοκρατία του 2021 μοιάζει με τη Νέα Δημοκρατία που υπηρετήσατε εσείς? Τι, τώρα ανοίξει μεγάλο κεφάλαιο. Κοιτάξτε, υπάρχει ο Μέση της Μπαρτσελώνα. Ναι. Και υπάρχει ο πολιτικός Μέση της Ελλάδος. Έχει καμία σχέση ο Ψωμιάδης με το Μέση της Ισπανίας? Δεν έχει καμία σχέση. Ανώμια πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγαλύτερη ιδεολογική, για μένα ιδεολογική, παράταξη των τελευταίων 40 ετών. Από εκεί και πέρα, εγώ υπηρέτησα όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, σεβόμενος πάντοτε το θεσμό του Πρωθυπουργού αλλά και του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ναι. Αλλά σήμερα δυστυχώς δεν έχει καμία σχέση. Καμία σχέση ο Γεωργοπετρίτης με τα στελέχη που εμείς αγωνιστήκαμε. Μην ξεχνάτε ότι απέναντι σας έχετε ένα από τα ιστορικά στελέχη. Εγώ γράφτηκα στη Νέα Δημοκρατία το 1977. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είμαι από τα παλαιότερα, σας έλεγε, από ό,τι είπα και παλαιότεροι από μένα βουλευτές. Αφήστε με λοιπόν να έχω την άποψή μου ότι η σημερινή Νέα Δημοκρατία ούτε ιδεολογικά ούτε παραταξιακά έχει καμία σχέση. Σέβομαι, τιμώ και υπηρετώ, μιας και ακόμα είμαι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, τον σημερινό Πρωθυπουργό. Έπεσε σε δύσκολη περίοδο, κάνει προσπάθεια ο άνθρωπος, αλλά επικοινωνιακά είναι όλα αυτά. Διότι αν πεθάνει η αγορά, πέθανε η υγεία. Η αγορά πάει να πεθάνει, αν δεν έχει πεθάνει. Λέμε υγεία, χωρίς οικονομία το πρωί σηκώνεσαι και φουντάρεις από τον μπαλκόνι. Διότι πέρασα εγώ τον κορονοϊό και τον πέρασα, ξέρει ο Σταύρος, πολύ δύσκολα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θα πεθάνω εγώ την οικονομία, δεν θα πεθάνω τα παιδιά μου, τους γονείς μου. Ακούστηκαν και υπερβολές όλους αυτούς τους μήνες. Πολλές μεγάλες υπερβολές. Το γεγονός ότι σήμερα η κοινή γνώμη εξακολουθεί να δίνει ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και με διψήφιο ποσοστό από τον ΣΥΡΙΖΑ, δείχνει κάτι αυτή τη στιγμή? Εγώ νομίζω τα ποσά είναι πολύ λιγότερα από αυτά που εγώ εισπράττω. Είπατε ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να πάμε στο μαντίο των Δελφών για να δούμε πού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ? Υπάρχει αντιπολίτευση? Είναι ο πιο ισχυρός πρωθυπουργός όλων των εποχών. Αλλά δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Ναι. Βέβαια θα μπορούσε να πει κανείς ότι και αυτό πιστώνεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ότι έχει δηλαδή εξοντώσει πολιτικά την αντιπολίτευση και είναι ο απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού. Το είπα προηγουμένως, μπορεί να διαφωνώ σε πάρα πολλά. Σας είπα ότι σέβομαι τον εκάστοτε πρωθυπουργό και ιδιαίτερα αυτόν που είναι μέσα στη δική μου ιδεολογική παράταξη. Μπορεί να διαφωνώ σε πάρα πολλά. Αλλά είναι λυπηρό σε μια δημοκρατία που η ελευθερία έχει εχμαλωτιστεί ή έχει εν μέρει αφαιρεθεί από τον ελληνικό λαό να μην υπάρχει αντιπολίτευση. Και δεν αναφέρουμε μόνο στον κύριο Τσίπρα, αναφέρουμε και σε άλλες πολιτικές δυνάμεις. Γι' αυτό και δίνεται σήμερα δυνατότητα, ευκαιρία για πολιτικό χώρο, για δημιουργία νέων μικρότερων κομμάτων. Και πιστεύω ότι θα δημιουργηθούν 2-3 μικρότερα, αλλά πανίσχυρα. Συγγνώμη, πόσα ακόμα, κύριε Ψωμιάδη, με συγχωρείτε, πόσα ακόμα έχει πατριωτικό κόμμα ο κύριος Βελόπουλος? Έχει πατριωτικό κόμμα ο Φαΐλος, ο Κανιδιώτης, παρέα με τον Θάνο τον Τζίμερο? Έχει ο Γιώργος ο Τράγκας? Πόσοι ακόμη να έρθουνε? Μα με συγχωρείτε, από τους τρεις που είπατε, δύο είναι εκτός. Είπατε προηγουμένως ότι είμαι ένας πολύπειρος πολιτικός. Ασφαλώς. Αυτό θα ρωτήσετε τον κύριο Τσίπρα. Η απλή αναλογική δίνει τη δυνατότητα να μπουν, κατά την άποψή μου, και 2-3 ακόμη μικρότερα κόμματα. Δεν φταίει η δημοκρατία μας. Η απλή αναλογική φταίει. Δεν είναι δυνατό σε μια μικρή χώρα να υπάρχουν τώρα μεθαύριο 10 πολιτικά κόμματα μέσα. 4-5 αρκούν. Και θα έλεγα ότι πρέπει να γίνουν και άλλες αλλαγές στην κεντρική πολιτική σκηνή. Δεν είναι δυνατόν ο βουλευτής, ο εκλεγμένος από το λαό, να μην επιλέγει τη δική του άποψη και να εκτελεί εντολές όχι του κόμματος. Οι νόμοι που έρχονται, οι τροπολογίες που έρχονται, δεν έρχονται για το καλό του ελληνικού λαού. Έρχονται γιατί θέλουν να εξυπηρετήσουν κάποιες άλλες καταστάσεις. Λυπάμαι που το λέω, ξέρω ότι από τους φιλοξενούμενους σας δεν τα λέει κανείς αυτά,
αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Ήρθε ο κύριος Τσαβούσογλου και τον κάναμε τεμενάδες. Σόου Φερετζέ παρακολουθήσαμε για μια ακόμη φορά. Ποιον από τον κύριο, θα έλεγα βαριά κουβέντα, από τους εγκληματίες της ειρήνης. Δυστυχώς, ας πάνε να επισκεφθούν στην Τουρκία χωριά αιματοβαμμένα Κούρδων. Και στο κάτω-κάτω, εμείς εδώ ως χώρα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι σε ό,τι αφορά τους Έλληνες στο θρήσκευμα μουσουλμάνους, με τους οποίους συμβιώνουμε μια χαρά. Δυστυχώς όμως υπάρχουν ζυζάνια, υπάρχουν εφιάλτες, υπάρχουν προδότες μέσα στον ίδιο το χώρο. Και ήρθε και ο Τσαβούσογλου μια-δυο μέρες μετά την 29η Μαΐου του 1453, την άλωση της Κωνσταντινούπολεως. Αυτά δεν είναι τυχαία, ξέρετε. Άλλη μια φορά προκλητικά μίλησε για τουρκική μειονότητα. Λες και η Θράκη είναι τσιφλίκη του καθενός. Λάθος. Η Θράκη λειτουργεί πραγματικά πλέον, δεν ξέρω, έχει, σε αυτό φρονώ πως η μη αντίδραση της Αθήνας και τα αγκαλιάσματα δένδια Τσαβούσογλου δεν ήταν η καλύτερη απάντηση, Χρήστο. Δηλαδή το μεσημέρι μειονωτικά, τουρκική μειονότητα, ναι, και το βράδυ αγκαλιές. Ξέρετε ότι υπάρχουν σχολεία μειονωτικά. Ξέρετε ότι τα παιδιά των μουσουλμάνων μπαίνουν άνευ εξετάσεων στα πανεπιστήμια. Και επειδή, κύριο Ραΐλου, έχετε οικογενειακώς μια ιστορία σε ό,τι αφορά την Κωνσταντινούπολη, αλλά και ο πατέρας σας είναι και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μικρασιατικών Σωματείων, γνωρίζουμε το 64-65, αν δεν κάνω λάθος, πώς εκδιώχθησαν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και όχι μόνο. Αυτά τα ξεχνάμε. Εγώ χαίρομαι γιατί η Θράκη είναι μια ανοιχτή δημοκρατική κοινωνία, κόσμημα για όλο τον κόσμο. Κόσμημα. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε Τούρκοι να κάνουμε αυτά που έκαναν αυτοί, κύριε Ψωμιάδης. Εκεί θα πω. Δηλαδή αυτά που κάναν αυτοί. Να αντισταθούμε. Ναι, αλλά δεν είμαστε σαν κι αυτούς. Δεν διεκδικούμε ούτε ΑΟΣ, ούτε Αιγαίο, ούτε νησιά, ούτε τίποτε. Αλλά δεν θα παραδοθούμε στους Τούρκους, οι οποίοι είναι προκλητικοί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Παίζονται βρώμικα παιχνίδια. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Χρήστο, τελευταία ερώτηση δική σου. Εγώ το μόνο το οποίο θα ήθελα να ρωτήσω αυτή τη στιγμή τον κύριο Ψωμιάδη, βασικά έχω πολλές σημειώσεις. Προλαβαίνω να κάνουμε, αν είναι, δύο ερωτήσεις. Δύο. Η πρώτη ερώτηση είναι, θα επανέλθω πάλι στο θέμα της περιφέρειας, κύριε Ψωμιάδη. Τι θα περιμένατε από τη σημερινή διοίκηση να κάνει που δεν το έχει κάνει, αν μπορείτε να μας πείτε παραδείγματα 1, 2, 3, 4. Και το δεύτερο ερώτημα είναι, τι θα περιμένατε, μάλλον πώς θα αντιδρούσατε εσείς υποδεχόμενος τον Μευλούτο Τσαβούσογλου. Εγώ, γιατί τον υποδέχτηκε ο κύριος Τζιτζικός σας, δεν νομίζω. Όχι, ανεξάρτητο κομμάτι το ένα μετάλλο. Λέω, ένα σκέλος, σε επίπεδο περιφέρειας, τι θα περιμένατε να κάνει σε επίπεδο έργων η σημερινή διοίκηση που δεν το έχει κάνει, το ένα σκέλος, και το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το αν ήσασταν σήμερα ενεργός πολιτικός, είχατε ένα αξίωμα και ερχόταν ο Τσαβούσογλου στην Ελλάδα. Πώς θα αντιδρούσε, προσέξτε, Παναγιώτη. Σίγουρα με πολύ ευγένεια, ναι, απέναντι σε μια για μένα φίλη χώρα, δεν είναι εχθρική. Κοιτάξτε, ναι, κάνουμε ένα λάθος. Ο πιο κοντινός συγγενικός λαός είναι ο τούρκικος λαός, είναι οι Ανατολίτες. Δεν είναι ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Λοδρέζοι, ούτε οι Ιταλοί, ούτε οι Αμερικάνοι. Ναι. Θα έπρεπε να βρούμε ήδη εδώ και πολλές δεκαετίες λύσεις. Και εγώ είμαι υπέρ των λύσεων. Από το 1970 συζητάμε περίπου τα ίδια πράγματα. Πρέπει να καθίσουμε και να βρούμε λύσεις. Και σε αυτό να μας βοηθήσουν και οι μεγάλες δυνάμεις. Η Ελλάδα είναι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυστυχώς. Κάποιοι τα ξεχνάνε. Πολεμάμε μόνοι μας με όσα λάθη, με όσα θετικά, με όσες αντιπαλότητες μπορεί να έχει ο πολιτικός κόσμος, που είναι απαράδεκτο. Βλέπεις, αυτοί ενωμένοι είναι, σαν δύσκολα είναι ενωμένοι. Έτσι είναι. Και να βρούμε λύσεις. Σε ό,τι αφορά την περιφέρεια, θα μου επιτρέψετε, δεν μπορώ να γνωρίζω το πρόγραμμα του Απόστολου Τζικώστα. Εγώ γνωρίζω ότι είναι, εμείς ήμασταν δεύτεροι στην εισδοή του ΕΣΠΑ, αυτός είναι πρώτος, μπράβο του, αλλά
δεν με ενδιαφέρουν μόνο μελέτες. Ήθελα να δω και έργα, μεγαλόπνοα έργα, για τα επόμενα 50-100 χρόνια. Κατανοώ. Από εκεί και πέρα δεν αφισβητώ ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια και την περιφέρεια. Γίνονται έργα και περιφερειακά και στη Θεσσαλονίκη, αλλά θέλω το μπαμ. Η περιφέρεια, από όσο λογικό έχει την πολιτική δύναμη, να κάνει το μπαμ. Εύχομαι τα επόμενα 2 χρόνια να κάνει κάτι. Και μαζί και η Κεντρική Μακεδονία να ανοίξει τα φτερά της στο μέλλον. Αυτό που λέμε. Σωστό. Και να πω και κάτι και θα με καταλάβετε και οι δύο. Είναι δυνατό έναν άνθρωπο, 35 χρόνια πολιτεύομαι, πρώτος όπου διεκδίκησα την επιτυχία και μάλιστα 10 χρόνια στην Ομαρχία και στην Περιφέρεια, να μην καθίσουμε σε ένα τραπέζι, κύριε Ζέρβα, κύριε Τζικώστα, να συζητήσουμε. Μπορούμε να έχουμε κάποιες απόψεις, να ανταλλάξουμε απόψεις. Αυτό το έκανα ακόμα και με τους αντιπάλους μου. Δυστυχώς σήμερα δεν το βλέπω. Ο κύριος Μητσοτάκης σας πήρε ποτέ τηλέφωνο για να βρεθείτε, κύριε Ψωμιάδη? Κοιτάξτε, πριν 2 χρόνια έστειλε μία πρόταση, την οποία εγώ δεν την απεδέχθηκα και ήταν λάθος μου. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν προσωπικό λάθος μου. Τι πρόταση του έστειλε? Και τώρα θα μας αφήσετε πάλι στα κρύα του Λουτρού, τι πρόταση σας έστειλε? Πριν 2 χρόνια. Πριν 2 χρόνια είχαμε βουλευτικές δημοτικές εκλογές. Να μην είμαι το μισό καιρό, θα σας πω. Να μην κατέβω ως υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Εγώ όταν πήρα την απόφαση και κλείνω με αυτό, γιατί έχετε και άλλους καλούς φιλοξενούμενους, είχα σκοπό να ταράξω τα ύδατα απέναντι στον τότε δήμαρχο. Ξαφνικά εμφανίστηκαν άλλοι 6 υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μοιράστηκαν οι ψήφοι. Έπρεπε, η λογική έλεγε ότι έπρεπε, Παναγιώτη, να κάνεις πίσω. Δεν το έκανε. Εντάξει. Έκανα, δεν πήρατε και ένα μικρό νούμερο, 5,5%. Τώρα με συγχωρείς, το 5,5% από το 55% απέχει πολύ, έτσι. Σαφώς. Αλλά... Εντάξει. Αλλά δεδομένα. Και μην ξεχνάτε, με 7%, με 7 έδρες μάλλον, βγήκε δήμαρχος ο κύριος Ζέρβας. Έτσι. Ο οποίος σήμερα θεωρώ ότι είναι... ισχυρός. Σχεδόν όλη η Νέα Δημοκρατία και όχι μόνο πήγανε μαζί του. Εμείς στηρίζουμε κάθε προσπάθεια. Χαίρομαι που η κυβέρνηση προσπαθεί, αλλά διαφωνώ σε πάρα πολλά. Άλλο η Νέα Δημοκρατία η δικιά μας που αγωνιστήκαμε και άλλο οι σημερινοί που ξέχασαν και τον κόσμο και τα στελέχη και ανθρώπους που εδραίωσαν όσα χρόνια αγωνίστηκαν. Διότι διαστόματος, κύριε Τσαλικίδη, Άδωνη Γεωργιάδη το 2009, 3 φορές στο Μέγκα, προσέξτε με, είπε, αν δεν ήταν ο Παναγιώτης Ψωμιάδης στη Βόρεια Ελλάδα και ξέρει τι λέει ο κύριος Ωραΐρογλου, δεν θα βλέπαμε εξουσία. Σήμερα δυστυχώς οι αγώνες του Παναγιώτη Ψωμιάδη και άλλων στελεχών ξεχάστηκαν. Γιατί δεν σκύψαμε το κεφάλι. Δεν είπαμε yes man στο θέμα της Μακεδονίας, σε κοινωνικά θέματα. Στους λαθρομετανάστες, στους λαθροεισβολείς. Τι μου λέτε τώρα, θα τα αφήσουμε έτσι, θα την επόμενη φορά. Κρατάμε και για την επόμενη φορά πράγματα να πούμε. Δεν πρόλαβα να μιλήσω, μιλάτε συνέχεια. Έχουμε εξαιρετικούς προσεκλημένους, όπως είπατε και στη συνέχεια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, κύριε Ψωμιάδη. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Πάμε σε διαφημίσεις. Είπε πολλά ο Παναγιώτης Ψωμιάδης. Το βλέπω στο Δημαρχείο Ευόσμου απ' έξω. Ήθελα να τα πει. Ή στο Δημαρχείο Καλαμαριάς. Ήθελα να τα πει. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.